Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι κοντά σας σήμερα να σας μιλήσω και εγώ για συνεργασία. Το ιδιαίτερο που έχω να σας πω είναι ότι στην περίπτωσή μου... Δεν ξεκινάει, δεν πειράζει, εγώ πατάω. Στην περίπτωσή μου συνεργάστηκα με αρκετούς ανθρώπους πριν αποφασίσω να συνεργάζομαι κυρίως με άλογα, τελικά. Για να προχωρήσουμε στο θέμα μας, θα πρέπει να δώσουμε έναν ορισμό για τη συνεργασία. Θα αλλάξω όμως λίγο τη σειρά για να σας συστήσω το άλογο. Το άλογο εμφανίστηκε στη Γη πριν περίπου 55 εκατομμύρια χρόνια. Γνωρίζουμε ότι εξημερώθηκε από τον άνθρωπο γύρω στο 4.500 π.Χ. Την εποχή του Χαλκού το συναντάμε στο Καζακστάν και στην Αρμενία, ενώ το 3.000 π.Χ. έχει φτάσει στη Μεσοποταμία. Η υπασία είναι από τα αρχαιότερα αθλήματα. Η ανακάλυψη της άμαξας συμπίπτει με την επινόηση του τροχού. Πρώτος που μίλησε για υπασία ως τέχνη και για το άλογο σε σύγγραμμά του είναι ο Ξενοφόντας στο εγχειρίδιό του περί υπικής. Μάλιστα μας λέει ότι θεράπευε τους λαβωμένους τους στρατιώτες πάνω σε άλογα. Μία πρώιμη μορφή υποθεραπείας, θα πω εγώ. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η σχέση του ανθρώπου με το άλογο είναι αρχαία και διαχρονική. Από τους προϊστορικούς χρόνους, τα υποειδή αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων μαζί τους. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας, μπορούμε να πούμε. Βοηθήσανε στη μετανάστευση ολόκληρων λαών, ήταν συνοδοιπόροι στην αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών ζωής, βοηθή μας στις αγροτικές εργασίες και σύντροφοι στους πολέμους. Η αγάπη των Ελλήνων για τα άλογα, μιας και είμαστε από τους πρώτους λαούς που τα βάλαμε στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, μαζί με τους Ρωμαίους, τους Πέρσες, τους Άραβες και πολλούς ακόμα, διαφαίνεται από τη μυθολογία και τη λαογραφία μας. Πολλοί βασιλείς και ημίθεοι διέπρεψαν πλάι σε ονομαστά άλογα, όπως ο περίφημος πτερωτός Πήγασος του Περσέα, καθώς και ο ξακουστός βουκεφάλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που το μετέφερε μέχρι την Ινδία. Η ανθρώπινη επαφή με τα ζώα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι είναι άρρηκτη, μιας και μας συντροφεύουν για χιλιάδες χρόνια τώρα. Και αυτός είναι και ο λόγος που όταν συναντάμε ένα άλογο, νιώθουμε πηγαία μία οικειότητα μαζί του. Και αποδεδειγμένα, και μόνο στη θέα ενός αλόγου, αλλάζει η ροή των εγκεφαλικών μας κυμάτων, μειώνεται η αρτηριακή πίεση και το στρες. Ας περάσουμε, λοιπόν, στον ορισμό της συνεργασίας. Σύμφωνα με τον Παμπινιώτη, είναι το να εργάζεται κανείς από κοινού με άλλους ή άλλον για την επίτευξη ενός κοινού στόχου ή η ανάπτυξη σχέσεων αλληλοβοήθειας μεταξύ ατόμων ή ομάδων με κοινούς στόχους. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πως η δράση αυτή χρειάζεται τουλάχιστον δύο εταίρους. Μιλάμε άρα για ομαδικότητα. Και φράσεις όπως «η ισχύ εν τη ενώση» ή «το ένας για όλους και όλοι για έναν» συνοψίζονται κέρια σε μία φράση του Κίπλινγκ που θα παραφράσω για την περίσταση. Η δύναμη της αγέλης είναι το άλογο και του αλόγου η αγέλη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα επιγραμματικά, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να πω, 18 λεπτά είναι πολύ λίγα, όπως λέγαμε και έξω, για τους συνεργάτες μου. Για αυτή την περίπλοκη επικοινωνία μαζί τους, μιας και άνθρωποι και άλογα έχουμε πολλές διαφορές. Να σημειώσουμε εδώ πως δεν διάλεξα τυχαία τη λέξη επικοινωνία, αφού εκεί έχω στηρίξει και το συμπέρασμά μου, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πρώτη διαφορά, λοιπόν, και βασική. Ο εγκέφαλος του αλόγου δουλεύει τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου του ανεξάρτητα, σε σύγκριση με εμάς που θα δουλεύουμε μαζί, πολλές φορές και καθόλου. Η πλευρά που ελέγχει την αντίδραση είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την πλευρά που ελέγχει τη σκέψη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όταν το ζώο αυτό μπαίνει σε κατάσταση μάχης φυγής, του είναι αδύνατο να σκεφτεί.
Δυστυχώς για εμάς, μας επιβάλλεται να είμαστε πάντα πολύ ήρεμοι όταν ερχόμαστε σε επαφή με τα άλογα, διότι είναι φυτοφάγο ζώο, άρα θηρεύσιμο είδος, που πάντα ψάχνει γύρω του για τον κυνηγό. Όταν φοβόμαστε, φοβάται και αυτό, γιατί μας θεωρεί μέλος της αγέλης του. Όταν είμαστε οργισμένοι, φοβάται και αυτό, γιατί υποσυνείδητα ξέρει ότι είμαστε πανφάγων. Το ίδιο όταν είμαστε νευρικοί, αγχωμένοι, θορυβώδεις, απότομοι. Οτιδήποτε δεν εμπνέει ασφάλεια και ειρήνη στο άλογο, του προκαλεί φόβο. Επίσης, είναι ένα κλειστοφοβικό ζώο που παλεύει όταν παγιδευτεί. Βλέπετε ότι είναι ένα ζώο με πολλά θέματα. Δεν είναι εύκολη η συνεργασία μαζί του. Διατηρεί αυστηρή ιεραρχία στην αγέλη του. Και αυτό μας αφορά γιατί στη φύση το άλογο ακολουθεί τον αρχηγό του στην αναζήτηση τροφής και νερού, καθώς και του έχει εμπιστοσύνη για την προστασία του από τα σαρκοβόρα ζώα. Στο στάβλο, ένας άνθρωπος πρέπει να υποκαταστήσει αυτό το ρόλο για να λειτουργήσει η συνεργασία μαζί του. Μαθαίνει με την επανάληψη. Χρησιμοποιεί το μυαλό του περίπου όπως εμείς όταν παίζουμε σουντόκου, όταν λύνουμε σουντόκου. Για πολλά χρόνια πιστεύαμε ότι το άλογο δεν είναι έξυπνο ζώο, όμως βάσει ερευνών έχει αποδειχτεί ότι κατέχει ευφυΐα στην επίλυση γρίφων, στην εκμάθηση καθηκόντων, καθώς και έχει και πολύ καλή μνήμη. Έχει οσφυρωτική αντίληψη, όπως όλα τα ζώα. Αυτό σημαίνει ότι καταλαβαίνει τα πάντα και μόνο από τη μυρωδιά μας. Χρησιμοποιεί άλλη μια βασική διαφορά και πρόβλημα είναι ότι χρησιμοποιεί στο μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας του τη γλώσσα του σώματος. Εμείς έχουμε ξεχάσει να χρησιμοποιούμε αυτή τη γλώσσα γιατί στηριζόμαστε πια στο λόγο και δεν καταλαβαίνουμε τα υποσυνείδητα, ασυνείδητα, μη λεκτικά μηνύματα που στέλνουμε με το σώμα μας. Πολλές φορές το άλογο προσπαθεί να μας προειδοποιήσει ότι δεν είναι εντάξει με αυτό που κάνουμε, αλλά εμείς συνεχίζουμε να κινούμαστε απειλητικά προς τα πάνω του, όπως το εκλαμβάνει αυτό. Και τέλος, να μην παραλείψουμε τη μεγάλη συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί σε αυτό το κομμάτι είναι η στιγμή να μιλήσουμε και για το ότι τα παιδιά τα πάνε πολύ καλύτερα με τα άλογα από ότι εμείς οι ενήλικες. Αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά δεν είναι τόσο επικριτικά. Δεν θέλουν να έχουν τον έλεγχο, ζουν τη στιγμή και το μόνο που θέλουν όταν πλησιάζουν ένα άλογο και οποιοδήποτε ζώο είναι απλά να κάνουν παρέα μαζί του. Για τους ίδιους λόγους, πολύ εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα με παιδιά με νοητικά προβλήματα. Παιδιά με διαταραχές διάσπασης προσοχής συγκεντρώνονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο άλογο και όταν καταλάβουν πώς μπορούν να ζητούν και να εξασφαλίζουν τη συνεργασία του, η αυτοπεποίθησή τους φτάνει στα ύψη. Είναι υπέροχο να βλέπουμε επίσης παιδιά ντροπαλά, αποτραβηγμένα, φοβικά, να περπατούν και να οδηγούν ένα άλογο μισού τόνου, στιτά και σίγουρα, μέσα στο στίβο. Παιδιά με αυτισμό, που είναι κλεισμένα στο δικό τους κόσμο, επιχειρούν να εκφράζονται με τρόπους που δεν το πιστεύουν οι θεραπευτές και οι γονείς τους. Αρθρώνουν μέχρι και καινούργιες λέξεις. Ακόμα και νεαροί νταΐδες καταλαβαίνουν ότι με ένα τόσο μεγάλο ζώο δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και σύντομα καταφέρουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του προκειμένου να επιτύχουν. Πριν έρθω εδώ, ζήτησα από μαθητές μου στο Facebook να μου πούνε τη δική τους άποψη για την εικόνα που έχουν για τη συνεργασία με αυτά τα ζώα. Ενδεικτικά, λόγω χρόνου, σας παραθέτω δύο από τις απαντήσεις τους. Διαβάζω. Η συνεργασία ξεκινάει από την κατανόηση του άλλου. Είτε είναι άλογο, είτε άνθρωπος, είτε σκύλος, είτε. Το να μπεις στη θέση του άλλου, να δεις από τη δική του πλευρά, από τη δική του οπτική, να καταλάβεις πώς λειτουργεί, τότε η συνεργασία έρχεται από μόνη της και χωρίς προσπάθεια. Η ένταξη ενός αλόγου στη ζωή μας δεν είναι απλή συνεργασία. Είναι σχέση ζωής, αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης. Είναι κοσμοθεωρία και στάση ζωής. Ακούμε, νιώθουμε, υπομένουμε και επιμένουμε, δεσμευόμαστε. Σκεφτείτε πόσο όλα αυτά μας βοηθάνε εν τέλει στην καθημερινότητά μας. Άλογα συνεργάτες υπάρχουν επίσης αμερικάνικες φυλακές με σκοπό να καταλάβουν οι κρατούμενοι ότι
εκπαιδεύουν άγρια άλογα, με σκοπό να καταλάβουν ότι ο σεβασμός, η ευγένεια, η επιμέλεια και η συμπόνια λειτουργούν πολύ καλύτερα από ότι η βία και ο εξαναγκασμός. Μάλιστα, αυτά τα προγράμματα έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχημένου σοφρονισμού στη χώρα. Επίσης, προγράμματα για εταιρικά στελέχη, με σκοπό τη βελτίωση των διοικητικών τους ικανοτήτων και την ανάπτυξη των δεσμών στην ομάδα, μέσω της επαφής και της επικοινωνίας με άλογα. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα, γιατί οποιαδήποτε κίνηση του ανθρώπου πυροδοτεί την ανάλογη αντίδραση στο άλογο. Εάν κάτι πάει στραβά, εάν έχουμε ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε, αρκεί να αλλάξει ο άνθρωπος τη στάση και τη συμπεριφορά του απέναντι στο ζώο. Κάτι που εμείς στις συνεργασίες μας ονομάζουμε ευελιξία. Εν τέλει, το άλογο χρειάζεται καθαρές συντολές και σταθερές κινήσεις. Περπάτα, πήγαινε μπροστά, στρίψε, σταμάτα. Εάν μας υπακούει, το ευχαριστώ μας μπορεί να είναι απλά να μην του ζητήσουμε κάτι για λίγη ώρα ή να του προσφέρουμε κάποιες στιγμές ηρεμίας. Αυτό αρκεί. Καταλαβαίνει ότι το σεβόμαστε και ξέρει ότι το ευχαριστούμε όταν με ένα απλό χάδι του λέμε «μπράβο αγόρι μου ή κορίτσι μου». Αυτό αρκεί. Δεν πρέπει να το παρακάνουμε αποθεώνοντάς το. Και είναι κάτι που πρέπει να βρούμε εμείς οι άνθρωποι που γενικώς τίνουμε να το παρακάνουμε ή να μην κάνουμε τίποτα. Το συμπέρασμα για εμένα είναι ότι η σωστή συνεργασία προϋποθέτει επικοινωνία. Και η επικοινωνία προϋποθέτει σταθερές κινήσεις και να ζητάς ευγενικά αντί να διατάζεις. Να αφουγκράζεσαι και να αισθάνεσαι τις αντιδράσεις του άλλου, στη συγκεκριμένη περίπτωση του αλόγου, στις δικές σου κινήσεις. Ευχαριστώ.